Τώρα οι μαύροι στις Ηνωμένες Πολιτείες δυστυχώς συνεργάζονται με τον ιδιοκτήτη τους ως σκλάβοι που εξακολουθούν να είναι, γιατί νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρουν την εξουσία. Δηλαδή ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, που είναι ένας μαύρος πρώην αστυνομικός, ελέγχεται για σχέσεις με την τουρκική πρεσβεία, ότι του δίνανε δώρα, ελεύθερα, πώς λέγονται, τζάμπα ταξίδια προς τις διάφορες χώρες από την τουρκική πρεσβεία. Ο μαύρος μεγάλο ράπερ, ο Puff Daddy, που έκανε κάτι πάρτι όπου γινόταν όργια συνεχή με νεαρούς αστέρες του Hollywood και με νεαρές τραγουδίστριες, οι οποίες τώρα είναι σεβάσμιες, μαύρες, παντρεμένες και με παιδιά. Πάει φυλακή τώρα αυτός, όχι πάει φυλακή μάλλον, γίνεται ένα ολόκληρο show που τον έχουν πάρει μέσα και θα γίνουν έρευνες, τι γινόταν σε αυτά τα πάρτι. Κανονικά δίνουν λοιπόν οι μαύροι τον πιο χαρακτηριστικό τους εκπρόσωπο να καεί στην πυρά. Γιατί αυτό γίνεται τώρα, όπως καίγανε τις μάγισσες στο Μεσαίωνα, η Ιερά Εξέταση, όπως σκότωσε τον Γαλιλαίο, τον Τζορντάνο Μπρούνο κτλ. Κτλ. Και τώρα θα κάψουν τον Σον Πάφι Κόμπς στην πυρά, γιατί νομίζουν ότι με την Κάμαλα, τη μαυροϊνδό Εβραία, θα ανέβουν στην εξουσία και θα πάρουν την εξουσία από τους λευκούς. Γελιούνται όμως. Οι λευκοί πάντα θα είναι οι δυνάστες τους, με τους οποίους συνεργάζονται, και θα το πληρώσουν και οι μαύροι. Θα μου πεις κι άλλο να το πληρώσουν. Φυσικά. Οι αδύναμοι πάντα την πληρώνουν. Δεν το ξέρουμε αυτό? Οι αδύναμοι την πληρώνουν, δεν την πληρώνουν οι δυνατοί. Όταν όμως δίνεις κάποιον από τη φυλή σου, τον μεγαλύτερο εκπρόσωπό της, τον πιο ταλαντούχο, να καεί στην πυρά, ενώ έχει συνεργαστεί και μαζί του για να ανέβεις, και τώρα τον ρουφιανεύουν όλοι. Με βίασε, λέει ο ένας σταρλετίτσος. Με βίασε, λέει η άλλη μεγάλο σταρ. Πήγες μαζί του, ήσουν ενήλικος και πήγες εν γνώση σου για να γίνεις αυτό που είσαι σήμερα. Να βγάζεις 3 εκατομμύρια και να έχεις franchise, αρώματα, ρούχα, αυτοκίνητα, κινητά, να βγαίνουν στο όνομά σου. Τον δίνουν αυτόν τώρα. Οι μαύροι τον δίνουν. Γιατί οι λευκοί, τους οποίους υποτίθεται ότι βίασε, τον Justin Bieber, τον Leonardo DiCaprio, δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Δεν λένε τίποτα. Η μαύρη, η δική του φίλη τον δίνει. Πάντα οι συνεργάτες όμως των δυναστών αυτοί την πληρώνουν. Αυτούς σκοτώνουν στο τέλος. Αυτόν μπορεί να τον κάψουν, δεν ξέρω αν του αξίζει ή όχι, αν τα έκανε όλα αυτά που του καταμαρτυρούν και τα έκανε με βία. Είναι γνωστό ότι δέρνουνε, ωραία, σε αυτά, με τα ναρκωτικά που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, λογικό είναι να δέρνουνε, δεν είναι κάτι το τρομερό. Okay. Είναι, οι σχέσεις εκεί είναι πολύ περίπλοκες και πολύ βίες και πολύ, με πολύ ξύλο, πολλά ναρκωτικά, πολύ πορνεία, πολύ σωματεμπορία, πολύ, τι να πω, ο σκύλος έπιασε τον μπαλάκι, το έπιασε, θα το πάει στον κύριό του, για να το δούμε, να το, αν τον εκπαιδεύει μάλλον αυτός. Λοιπόν, και έχουν σκοτώσει φυσικά, έχουν όλοι όπλα, οπλοφορούν,
Αυτό είναι στο ευρύτερο σχέδιο του εξευτελισμού, είπαμε, του αλφα μέιλ, του άντρα που είναι επιβήτορας των πάντων. Δεν θέλουμε άντρες επιβήτορες, είπαμε. Θέλουμε αγοράκια, αμούστακα, άβουλα, άνευρα, αποτριχωμένα, ευγενικά, τα οποία όμως, είπαμε, θα πάνε στο γκέι μπαρ να ξεσκιστούν. Ας αποφασίσει λοιπόν η παγκόσμια κοινότητα τι θέλει ακριβώς, η παγκόσμια κομμούνα, τι θέλει ακριβώς. Τι θέλει ακριβώς. Θα μου πεις, ο πλανήτης δεν αντέχει κι άλλο κόσμο. Ναι, είμαστε 8 δις. Οπότε καιρός είναι να μας ξεπαστρεύουν εμάς την πλεμπαρία και τους μαύρους και τους Ινδούς και τους Κινέζους και όλους όσοι συνεργαζόμαστε μαζί τους. Καλό είναι να μας ξεπαστρέψουν, εντάξει, δεν το δέχομαι αυτό, δεν λέω το αντίθετο. Γι' αυτό και ας πούμε ο 50 Cent, ο ράπερ ο μεγάλος, που υποτίθεται ότι είναι τρομερός ταλαντούχος και μην πω καμιά κουβέντα, το μόνο που λένε στα τραγούδια τους είναι πώς γαμάνε, πώς έχουν πολλά λεφτά, πώς έχουν χρυσάφια, πώς έχουν... Τα ξέρουμε, γιατί και στην Ελλάδα έχουν έρθει αυτά, δεν είναι κάτι το περίεργο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έτσι είναι η κουλτούρα μας, τι να γίνει. Λεφτά, γυναίκες, αγοράκια κτλ. Για τους άντρες, τους μεγάλους. Λοιπόν, αυτός λέει ότι είναι αγάμητος. Δεν γαμάει τίποτα πλέον, γιατί ξέρει, λέει, ότι όποια γυναίκα πάει κοντά του, τον θέλει για τα δισεκατομμύρια του. Αυτό τι κρατάει ένα νεαρό παιδί? Ότι δεν πλησιάζω κανέναν άνθρωπο, δεν ερωτεύομαι κανέναν, δεν αγαπάω κανέναν, οπότε δεν κάνω και παιδιά. Έτσι δεν πάει? Γιατί ας πούμε ο Puff Daddy, που τον έχουν στην Μπουζού τώρα, έχει 7 παιδιά από 3 διαφορετικές γυναίκες. Ο 50 Cent έχει ένα γιο, νομίζω, κάτι τέτοιο. Ο Cat Williams, ο μεγάλος κωμικός που έχει πάει και είναι στο Netflix και βγάζουν δισεκατομμύρια στην πλάτη του, ένας μαυρούλης, λυμφαντικός και κοντούλης, έχει 3 δικά του βιολογικά παιδιά, λέει, και έχει υιοθετήσει μόνος του 7 ακόμα. Έχει 10 παιδιά αυτή τη στιγμή που μεγαλώνει. Είναι ένας καινούριος όρος. I'm raising them. Τα μεγαλώνω, λέει. Δεν είναι ούτε πώς λέγεται, ούτε υιοθεσία, ούτε αναδοχή. Τα έχει πάρει με κάποιο τρόπο και τα μεγαλώνει. Ένας τώρα 50 κύριος να έχει πάρει 7 παιδάκια. Μα θα μου πεις, να είναι στο ίδρυμα, τουλάχιστον εκεί. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο και τι είναι χειρότερο. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο για ένα παιδάκι να είναι στο δρόμο, να είναι στο ίδρυμα. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, αλλά εγώ βλέπω την τάση ποια είναι. Η τάση είναι να μην κάνει σχέση, φυσιολογική σχέση αγάπης με κάποιον. Οπότε δεν γεννάς και παιδιά, οπότε πας προς την ομοφιλοφιλία. Το φυσικό επακόλουθο είναι αυτό. Οπότε είσαι και ήρεμος, είσαι και ευγενικός, είσαι και καθαρός, είσαι και όλα αυτά. Αυτό θέλει η παγκόσμια κοινότητα. Έτσι δεν είναι? Τι να κάνουμε, πάμε όπως πάει. Το παρατηρούμε βέβαια, σαν ένα παγκόσμιο πείραμα. Τόσα μας έχουν κάνει παγκόσμια πειράματα στην πλάτη μας. Αυτό είναι ένα ακόμη. Πώς λέγεται, celibacy. Celibacy είναι η αγαμία, πώς λέγεται, chastity, η αγνότητα, αυτό, ότι δεν πας με κανέναν, ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Okay. Αν είναι έτσι, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Ποια είμαι εγώ να κρίνω? Μα καμία, φυσικά.